Στις 27 Σεπτεμβρίου, από όταν σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός, οδηγεί Γανάγιο, με την επικινδυνότητα να εξακολουθεί να χτυπά κόκκινο, καθώς τεράστιοι βράχοι κρέμονται πάνω από τα κεφάλια των οδηγών που διασχίζουν τον δρόμο προς προφήτη Ηλία. Κάθε φορά μας λένε μετά από ένα μήνα, μετά από 20 μέρες, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία. Δηλαδή, κάθε φορά που μιλάμε το Συριγωνάκι, μας λέει μετά από 15-20 μέρες. Δεν μπορεί πλέον δηλαδή, να κοροϊδευόμαστε. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάποιοι πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. Είναι επικίνδυνα, είναι. Είναι ο δρόμος στενός και επικίνδυνα τα βράχια από πάνω να πέσουν κι άλλα. Άμεσα θα πρέπει να βγουν οι βράχοι, να θεμελιωθεί και να στηριχτεί το κομμάτι που εωρείται πάνω από το δρόμο, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να θρηνήσουμε ένα θέμα και αυτή τη στιγμή που θεωρητικά ο δρόμος είναι κλειστός χρησιμοποιείται, γιατί ο άλλος δρόμος ως εναλλακτική από τη μεριά Τζαγκαράκη δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Άμεσα θα ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες για την αποκατάσταση των κατολισθητικών φαινομένων, καθώς όπως εκτιμάται, οι διαδικασίες για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου βρίσκονται στην τελική ευθεία. Τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε κατάταξη προσωρινών αναδόχων και είμαστε στο στάδιο της αιτιολόγησης των προσφορών για να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Μετά την αιτιολόγηση αναμένουμε έγκριση από το ελεκτικό και αμέσως μετά υπογραφή σύμβασης για να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης στο συγκεκριμένο σημείο. Δημότες κάνουν λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη των αναγκαίων εργασιών, όπως αφαίρεση βράχων και τυχείων αντιστήριξης στα επίμαχα σημεία, ενώ η ανησυχία εντείνεται εν ώψη της νέας κακοκαιρίας. Βεβαίως, τώρα λιώνουν τα χιόνια, κατεβαίνουν και θα έχουν και άλλη κακοκαιρία από ό,τι λένε. Θα πρέπει λοιπόν να επισπευθεί η διαδικασία των βράχων, να στερεωθεί η περιοχή και να δούμε τι γίνεται με τον υπόλοιπο δρόμο. Δεν θα πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι θα να κάνετε ένα τυχείο παράδειγμα, λέω εγώ. Εδώ που συζητάμε, μακάρι, τι έχουμε 22, μακάρι το 24 να αρχίσουν, μακάρι. Παράλληλα, δημότες επισημαίνουν τα κακό κείμενα στην επαρχιακή οδό Τσαγκαράκη Μετόχη προς προφήτη Ηλία, η οποία έχει προταθεί ως εναλλακτική διαδρομή από την περιφέρεια Κρήτης. Και δεν μπορεί να κλειστούν ούτε ο ένας δρόμος αυτός που έχουν πέσει στα βράχια εντελώς να κλειστεί, και ο άλλος είναι πολύ επικίνδυνος, και ο άλλος, ο δεύτερος δρόμος, ο παράδρομος. Πιο επικίνδυνος ακόμα, ναι.